Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας, γιατί ήταν μια μακρά νύχτα. Δεν καταλήξαμε σήμερα φυσικά, αλλά νομίζω ότι η εργασία η οποία προηγήθηκε ήταν απολύτως χρήσιμη και σηματοδότησε εξαιρετική πρόοδο, η οποία ξεκίνησε, για να σας δώσω μια επισκόπηση, πρώτα απ' όλα με τις μεταρρυθμίσεις που συνεφωνήθησαν μεταξύ της Ελλάδας και των θεσμών. Εμείς κάνουμε λόγο για το σύνολο των δεσμεύσεων που είναι σημαντικές και ικανοποιητικές, αποτελούνται από νομοθετικές πρωτοβουλίες αλλά και από άλλου είδους δεσμεύσεις που δεσμεύουν την ελληνική κυβέρνηση. Αυτό το πακέτο, δηλαδή τα προαπαιτούμενα μέτρα, αφορούν 140 διαφορετικά μέτρα. Μιλούμε για μεταρρυθμίσεις οι οποίες δεν είναι ίσονες σημασίες, είναι βαθιές μεταρρυθμίσεις που αγγίζουν όλο το φάσμα της δημοσιονομικής και κοινωνικής πολιτικής, τη δημόσια διοίκηση, τις φορολογικές αρχές, την χρηματοοικονομική κατάσταση και φυσικά τις ιδιωτικοποιήσεις. Επιπλέον, σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται επιπλέον δημοσιονομικά μέτρα τα οποία θα τεθούν σε εφαρμογή μετά το 2019, δηλαδή 4% του ΑΕΠ, μέτρα που είναι εξαιρετικά δύσκολα και απαιτητικά, ιδιαίτερο σε σχέση με τις συντάξεις. Αυτό είναι το τοπίο των μέτρων τα οποία έπρεπε να αναλυθούν. Πού είμαστε τώρα? Ξέρετε ότι το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε την προηγούμενη εβδομάδα ένα νομοσχέδιο omnibus, δηλαδή συγκεκριμένες 45 αρχές, 45 προαπαιτούμενα. Αυτά κινήθηκαν εκ παραλλήλου με τις διοικητικές αποφάσεις. Κάποια σημεία ακόμα αναμένεται να ολοκληρωθούν, αλλά όπως μπόρεσα σήμερα να ενημερώσω το Eurogroup, 140 μέτρα θα μπορούσαν ήδη να θεωρηθούν ως εκπληρωθέντα. Και πράγματι σήμερα ο αριθμός αυτός αυξήθηκε, διότι επιπλέον πρόοδος σημειώθηκε. Δηλαδή 115 δράσεις έχουν ήδη εκπληρωθεί, άρα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι ελληνικές αρχές έχουν αναλάβει πλήρως τις δικές τους ευθύνες, αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Η Ελλάδα έχει σημειώσει πολύ σημαντική πρόοδο και είμαι πεπισμένος και είμαι αισιόδοξος ότι σύντομα θα φτάσουμε στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα ανέλαβε το σύνολο των δεσμεύσεών της, κάτι που θα μας οδηγήσει στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Νομίζω ότι αυτό επιθυμούμε για την επόμενη συνεδρίαση του Eurogroup τον Ιούνιο. Συνεπώς, υπήρξε σημαντική πρόοδος στο κομμάτι των προαπαιτουμένων και σε σχέση με τα όσα απαιτούνται για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Είμαστε εδώ στις τελευταίες λεπτομέρειες αυτής της εργασίας και έχουμε αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να πούμε πως αυτό σίγουρα θα γίνει. Τώρα, πολύ γρήγορα σε σχέση με το χρέος, στο οποίο αναφέρθηκε ο Γερούν, είχαμε μακροσκελείς συζητήσεις απόψε σε πολλά διαφορετικά φορμάτ με επικεφαλής τον κύριο Ντάισιμπλου. Μπορώ να πω ότι όλοι μας δείξαμε εκπληκτική αποφασιστικότητα. Είχαμε συζητήσεις επί του χρέους που ήταν εξαιρετικά αναλυτικές και εν το βάθη. Όπως υποστήριξε ο πρόεδρος του Eurogroup, δεν φτάσαμε σε συμπέρασμα, αλλά προχωρήσαμε σημαντικά. Όπως το είπε και ο Γερούν, τώρα θέλουμε να συνομολογήσουμε μια συμφωνία στο Λουξεμβούργο, στο επόμενο Eurogroup, και είμαι πεπισμένος ότι η πρόοδος έχει γίνει. Οι προσπάθειες σημειώθηκαν και φυσικά, όλο αυτό το εγχείρημα δεν πρέπει να ήταν επιματέο. Νομίζω ότι έχουμε ένα γόνιμο έδαφος για την επόμενη συνάντησή μας και η Επιτροπή είναι στη διάθεση όλων για να συνεισφέρει σε αυτή τη σκληρή εργασία που έχει γίνει και είναι πεπισμένη ότι η πρόοδος θα επιτευχθεί έτσι περαιτέρω και στο επόμενο Eurogroup και φυσικά σε επόμενες μέρες και εβδομάδες που έρχονται, έτσι ώστε να καταλήξουμε στη συμφωνία που όλοι προσδοκούν και που, και μάλλον και για την οποία σήμερα σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος. Ευχαριστώ. Κλάους.